Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε μια δυσάρεστη ιστορία σήμερα. Βλέπετε και από τον τίτλο, λέει «Το αφεντικό του άνδρα μου με χρησιμοποιεί». Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Παίρνω το θάρρος να σας στείλω, γιατί σας παρακολουθώ και στο YouTube και αλήθεια σας έχω ξεχωρίσει, ειδικά για το ωραίο, για τον ωραίο και άμεσο τρόπο που μιλάτε. Και εύχομαι αλήθεια να διαβάσετε το μήνυμά μου και να μου απαντήσετε. Είμαι 36 χρονών, παντρεμένη και μητέρα. Με τον άνδρα μου είμαστε μαζί πολλά χρόνια. Ήταν ο πρώτος μου και γενικά έχω έναν ευαίσθητο χαρακτήρα με θέματα αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης κτλ. Που ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία. Ενώ στο σεξουαλικό κομμάτι είχαμε πάντα θέματα, γιατί και ο άνδρας μου και εγώ ήμασταν άπειροι. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα και ελπίζω να μην με κατακρίνετε, να σε κατακρίνω όχι αγάπη μου. Κατανόηση δείχνουμε για όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους. Πριν 10 χρόνια είχε έρθει το αφεντικό του άνδρα μου σπίτι. Ένας πολύ γοητευτικός άνδρας όπου πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και από τότε απλώς τον άκουγα στο τηλέφωνο, μου έκανε καμία πλάκα καμιά φορά όταν έπαιρνε να ζητήσει τον άνδρα μου. Μου λέει μια μέρα ο άνδρας μου, άσε, το αφεντικό μου είναι πολύ άπιστος. Κερατώνει τη γυναίκα του συνέχεια με πάρα πολλές από το ίντερνετ. Πέρασαν τα χρόνια χωρίς να έχω μαζί του καμιά επικοινωνία, πέρα από το τηλέφωνο που μπορεί να σήκωνα. Πριν λίγο καιρό μου έστειλε μήνυμα στο Viber επειδή δεν έβρισκε τον άνδρα μου για να μεταφέρω ένα μήνυμα στον άνδρα μου. Απάντησε ευγενικά. Μετά από 2 μέρες μου έστειλε πάλι λέγοντας μου κάτι άσχετο. Μετά ξεκίνησε μια κουβέντα απίστευτη λέγοντάς μου ότι έχει δώσει μεγάλη μάχη μέσα του για να μου στείλει, αλλά είναι κάτι που το έχει στο μυαλό του καιρό. Με λίγα λόγια μου έκανε ερωτική εξομολόγηση. Λέγοντάς μου το πόσο με σκεφτόταν πάντα, ότι με τη γυναίκα του εδώ και 4 μήνες είναι σε διάσταση. Τον απέφυγα. Αλλά την επόμενη μέρα ξαναέστειλε μιλώντας ακόμα και για κάρμα, λόγια. Ότι είναι γραμμένο κάτι για μας, ότι και εσύ ξέρω μου λέει ότι κάτι νιώθεις. Με λίγα λόγια μου πήρε το μυαλό στα μηνύματα και καταλήξαμε να βρεθούμε. Ρομαντικός, γλυκός και ερωτικός. Μετά για μια εβδομάδα έλειπα τότε. Μιλούσαμε με μηνύματα. Και ενώ ήταν γλυκός, τρυφερός, χωρίς να μου πει το λόγο, νευρίασε, με μπλόκαρε, δεν είπε τι ακριβώς τον πείραξε και για μια μέρα εξαφανίστηκε. Την επόμενη επανήλθε λέγοντας μου ότι κάτι τον πείραξε που δεν θα μου το πει ποτέ. Αλλά είναι κυκλοθυμικός και του πέρασε. Το να είναι ο άλλος κυκλοθυμικός και να το δηλώνει κιόλας δεν είναι κάτι θετικό. Δεν είναι κάτι καλό. Μάλλον ανησυχητικό είναι να είναι κάποιος κυκλοθυμικός. Κυκλοθυμικός σημαίνει ένας άνθρωπος να αλλάζει διαθέσεις και από τα ύψη που είναι να πέφτει στα τάρταρα, δηλαδή δεν είναι σταθερός στις διαθέσεις του. Βρεθήκαμε μετά από λίγες μέρες. Κάναμε έρωτα και την επόμενη μέρα σταματάει τα μηνύματα και απομακρύνεται. Του λέω έπαθες κάτι? Μου λέει δεν μου βγαίνει, θέλω να σταματήσει εδώ, γιατί προφανώς αυτό που ήθελε το πήρε. Του λέω «ΟΚ». Okay. Μετά από 10 μέρες εμφανίζεται λέγοντάς μου ότι είναι κυκλοθυμικός, είχε κάτι δικά του θέματα και του πέρασε. Πάλι γλυκός. Κάνουμε πάλι έρωτα και αυτή τη φορά κάναμε και πιο ελεύθερα, γιατί όπως είπε το ένιωθε και το ήθελε. Το να θέλει να κάνει έρωτα πιο ελεύθερα αυτό δεν σημαίνει κάτι, ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου ή ότι σε θέλει πραγματικά. Μπορεί να σημαίνει ότι θα το απολαμβάνει καλύτερα έτσι. Πάλι το ίδιο βράδυ απόμακρος. Του έστελνα, δεν απαντούσε. Έβαλε μάλιστα και το να μην φαίνεται ενεργός. Όσα μηνύματα και να έστελνα, τα διάβαζε και δεν απαντούσε. Να σημειώσω εδώ ότι είναι μεγαλύτερος από μένα, είναι πάνω άνω των 50, ώσπου με τα κατεβατά που του έστελνα και δεν απαντούσε νευρίασα, του έλεγα ότι με κάνει να αισθάνομαι μπιπ με την απάθειά του και με έκανε μπλοκ. Μετά από 15 μέρες μου ξαναστέλνει λέγοντας μου πάλι ότι θέλει να με δει και ότι είχε άλλα θέματα που τον έκαναν να έχει νεύρα και να θέλει να είναι μόνος του ο κυκλοθυμικός. Κάνουμε και τρίτη φορά έρωτα και αυτή τη φορά έγινε κάτι πιο σοβαρό. Κάναμε έρωτα και χωρίς να με ρωτήσει τελείωσε μέσα μου. Το ρώτησα γιατί το έκανε αυτό και μου λέει μη φοβάσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις έγκυος, αλλά καλού κακού πάρε το χαπάκι της επόμενης μέρας.
Όταν χωριστήκαμε, πήγα στο φαρμακείο και το πήρα. Του έστειλα μήνυμα, πήρα το χάπι, μου λέει εντάξει. Και από εκείνη τη στιγμή πάλι να μην φαίνεται ενεργό στο Viber. Του έστειλα καλημέρα, τι κάνεις, δεν απαντούσε. Δεν έστειλε ένα είσαι καλά. Τρεις μέρες η γνωστή σιωπή του. Να διαβάζει τα μηνύματά μου και να μην απαντάει. Ούτε σε ένα. Να γίνομαι εγώ νευρική, να στέλνω κατεβατά και να μην απαντάει σε κανένα μήνυμα. Νευρίασα όχι που μπορεί να μην ήθελε, γιατί και εγώ δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Νευρίασα όχι μόνο επειδή μπορεί να μην ήθελε, αλλά γιατί και εγώ δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Είχα τύψεις και δεν ήμουν καλά και ήθελα και εγώ να τελειώσω, γιατί συνειδητοποιούσα ότι είναι και άσχημο, είναι και κακό και ανήθικο και πολλά άλλα. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνος δεν είχε καν το θάρρος να πει το οτιδήποτε και προτιμούσε μία σιωπή βασανιστική. Σου έκανε το λεγόμενο stonewalling, δηλαδή σταμάτησε να σου μιλάει και σε τιμωρούσε με αυτόν τον τρόπο. Με έχει πάλι κάνει μπλοκ εδώ και αρκετές μέρες και δεν έχω καμιά επικοινωνία μαζί του. Γιατί με πλησίασε, γιατί τόσα λόγια, γιατί φέρονταν έτσι μετά στο σεξ. Άλλαζε σαν να είχε μούτρα, νεύρα, απόσταση και μια σιωπή που με έκανε και ένιωθα πραγματικά σαν μια τυποτένια. Ήθελε να πάει μαζί μου, γιατί, για να με τιμωρήσει. Πήρα το χάπι και μετά εξαφανίστηκε. Ήμουν άλλη μια από όλες αυτές που είχε. Προφανώς ναι, δυστυχώς. Αν το κάνετε βίντεο, θα χαρώ πολύ να ακούσω την άποψή σας. Να σας πω ότι είναι ένας γοητευτικός άνδρας που προσέχει πολύ τον εαυτό του. Εκείνος μου είπε ότι είχε πολύ λίγες εξωσυζυγικές σχέσεις, στο ένα χέρι μετρημένες, ενώ εγώ ήξερα ότι είχε πάρα πολλές. Και μου είπε ότι αυτά είναι λόγια του συζύγου μου, επειδή τον ζηλεύει. Μήπως αυτός ζηλεύει τον άνδρα σου και όχι ο άνδρας σου αυτόν. Ότι είναι πολύ ευαίσθητος, αλλά εγώ κάθε άλλο από ευαισθησία είδα. Τρομερή ευαισθησία. Είδα απάθεια, νεύρα και είμαι σίγουρη ότι απλώς ήθελε να κάνει αυτό που έκανε και να φύγει. Το έκανε και μετά ήθελε να την κάνει. Ίσως να κατάλαβε ότι μπορεί να δεθώ μαζί του και εκείνος ήθελε μόνο σεξ. Και αυτό. Ίσως τελικά να φέρεται έτσι, να κάνει τα πάντα για να καταλήξει στο κρεβάτι και μετά να ξενερώνει και να εξαφανίζεται. Ναι. Ήδη είναι στην επόμενη που στέλνει μηνύματα και έχει ήδη κάνει και σεξ ίσως. Το θέμα είναι γιατί να μην ήταν απλώς ξεκάθαρος και να γίνεται όλο αυτό. Να γίνεται πράξη και μετά να είναι άλλος άνθρωπος και σκληρός σε τέτοιο σημείο. Γιατί αυτό είναι το μαζοχιστικό παιχνίδι που παίζει προφανώς. Με έχει κάνει μπλοκ και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να ξανεμφανιστεί και το ξέρω γιατί, γιατί ό,τι ήταν να πάρει το πήρε. Απλώς η χειρονομία του στο τέλος με πείραξε. Ούτε για μένα ήταν εύκολο όλο αυτό, ήδη συμβουλεύομαι ψυχολόγο γιατί δεν πάβει να είναι μια πράξη μου που δείχνει ότι με τον άντρα μου δεν είμαι καλά. Της λέω, αγάπη μου, έπεσε θύμα ενός παίχτη. Δηλαδή, με ρωτάει, έπαιξε μαζί σου και με τα συναισθήματά σου και προφανώς ζηλεύει και τον άνδρα σου και ήθελε να νιώσει την ευχαρίστηση πως του έκλεψε τη γυναίκα. Είναι σχρό αυτό που έκανε. Δηλαδή, όλα αυτά για ποιο πράγμα, μου λέει. Για να νιώσει ανώτερος από τον άνδρα μου. Και γιατί αλλάζει συμπεριφορά κάθε φορά που κάναμε έρωτα. Ενώ ήταν γλυκός μετά την πράξη, γινόταν απόμακρος, δεν μου μιλούσε και δεν απαντούσε σε ό,τι και να έστελνα. Της λέω επειδή ίσως να ήθελε μόνο σεξ και τίποτα άλλο. Όταν μιλούσε για τον άνδρα μου, τον κατηγορούσε. Υπήρχαν μέρες που ήθελε να μιλάει μαζί μου ώρες. Με έλεγε μωρό μου και ότι νιώθει για μένα πράγματα, αλλά όταν γινόταν η πράξη, άλλαζε την ίδια στιγμή, λες και ήταν άλλος άνθρωπος. Και σιωπή μετά. Δεν μιλούσε, έστελνα μηνύματα και τίποτα. Με έχει κάνει blog και έχει εξαφανιστεί. Έτσι μου έρχεται να πω εκεί που ξέρω ότι πίνει καφέ, αλλά τι νόημα έχει να του πω και να μου πει τι. Ξέρω ότι είναι λάθος που ενέδωσα, λες η συμπεριφορά του με κάνει να νιώθω μπιπ. Λες και με χρησιμοποιεί νιώθω. Της λέω αυτό έκανε, αυτό θα κάνει όσο του το επιτρέπεις. Μου λέει δεν θα ξαναστείλει, το ξέρω. Το θέμα είναι ότι εγώ πέρα από μια συνάντηση που είχα μαζί του πριν 10 χρόνια που είχα δει ότι του είχα κάνει εντύπωση ήταν αμοιβαίο. Από τότε μόνο στο τηλέφωνο που και που ένα γεια σου. Αυτό που έγινε πριν μερικούς μήνες που εντελώς ξαφνικά εμφανίστηκε, με βομβάρδισε με τόσα μηνύματα, έβγαλε τόσο πάθος, γοητεία και όλα αυτά μέχρι την πράξη, είναι ναρκισσιστής. Αγάπη μου, δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορώ να γνωρίζω αν αυτός ο άνθρωπος είναι ναρκισσιστής ή όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση από ένα βίντεο. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος σε χρησιμοποίησε για τους δικούς του λόγους. Ίσως οι δικοί του λόγοι να ήταν να κάνει κακό στον άντρα σου, να ζηλεύει τον άντρα σου, να ζήλευε το γεγονός ότι εσείς είσαστε μαζί στην πρώτη σας σχέση και μπορεί εσύ να ένιωθες ότι είχατε κάποια θέματα με τον άντρα σου, παρόλα αυτά αυτός να σας έβλεπε σαν ένα ζευγάρι που είσαστε καλά
και να μην το άντεχε αυτό το πράγμα και για δικούς του λόγους να ήθελε να σας κάνει ζημιά, σε βρήκε και σένα ευάλωτη, σε βρήκε και σένα με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και τα θέματα που έχεις από την παιδική σου ηλικία, όπως γράφεις εσύ ίδια. Λες ότι κάνεις ψυχοθεραπεία, καλά κάνεις να συνεχίσεις τη ψυχοθεραπεία για να βρεις την αιτία που μπλέχτηκες και μπήκες σε αυτή την επικίνδυνη ιστορία. Δεν σε κατακρίνω, δεν σε κρίνω, δεν θα σου πω ότι είναι ανήθικο ή οτιδήποτε άλλο που γράφεις εκεί πέρα. Το θέμα δεν είναι ηθική και αν είσαι μπίπ ή αν δεν είσαι μπίπ. Το θέμα είναι ότι μπήκες σε μία ιστορία βλαβερή προς εσένα, αγάπη μου. Βλαβερή προς τη ψυχή σου, προς τα συναισθήματά σου. Τι θα σου έκανε αυτή η ιστορία, να σου δώσει την ευτυχία? Μάλλον δυστυχία σε έχει ποτίσει αυτό το πράγμα. Σίγουρα αυτός ο άνθρωπος σε έχει χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω ότι σε χρησιμοποίησε ίσως γιατί ζηλεύει τον άντρα σου, γιατί ζηλεύει αυτό που είχατε και να ήθελε να το διαλύσει, που ίσως και να τα έχει καταφέρει. Δεν ξέρω, στην πορεία θα φανεί. Σε χρησιμοποιούσε για να πάρει κάτι και μόλις πήρε αυτό το κάτι, μόλις έπαιρνε αυτό το κάτι, άλλαζε. Αυτή η κυκλοθυμία στην οποία ο ίδιος αναφέρεται ως δικαιολογία, δεν είναι δικαιολογία, είναι ένδειξη ότι δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του ο άνθρωπος αυτός και δεν έχει καλή σχέση με τα συναισθήματα του και δεν είναι αυτό που θα λέγαμε λαϊκιστή ψυχολογημένος. Το να μπαίνω σε μια διαδικασία να φλερτάρω μια γυναίκα, να πείσω αυτή τη γυναίκα ότι είναι ακόμη και καρμικό να είμαστε μαζί και να πλάθω ολόκληρες ιστορίες προκειμένου να την πάρω στο κρεβάτι και ακόμη και στο κρεβάτι να της δείχνω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα και μετά μόλις γίνει αυτό που γίνει να εξαφανίζομαι, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σταθερή συμπεριφορά, δεν γνωρίζει τα συναισθήματά του και σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα να αφήσεις τον εαυτό σου να ξαναγίνεις βορά του ανθρώπου αυτού. Αν έχει ψυχολογικά θέματα που προφανώς έχει, να πάει σε έναν ψυχολόγο να τα επιλύσει τα θέματα του. Μην επιτρέπεις εσύ να είσαι η μέθοδος ή να είσαι η οδός διαμέσου της οποίας να εκτονώνεται η οποιαδήποτε αναστάτωση νιώθει ή να εκτονώνεται η οποιαδήποτε επιθυμία νιώθει και μετά να γυρνάει στον εαυτό του. Δεν σου κάνει καλό κάτι τέτοιο, αγάπη. Μιλώντας τώρα για το γάμο σου, σίγουρα έχετε θέματα με τον άντρα σου, υπάρχουν κενά και υπάρχουν και κενά επικοινωνίας και συναισθηματικής επικοινωνίας και ερωτικής επικοινωνίας ίσως. Θα σας κάνει πάρα πολύ καλό να κάνετε θεραπεία ζευγαριού. Ολοκλήρωσε την ατομική σου ψυχοθεραπεία που έχεις ξεκινήσει. Μαζί με τον την ψυχολόγο σου συζήτησε την πιθανότητα πώς να το διαχειριστείς αυτό που συνέβη και σε σχέση με τον άντρα σου. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, αν θα του το πεις ή αν δεν θα του το πεις, πώς θα το πεις ή πώς θα το επικοινωνήσεις. Σίγουρα είναι σημαντικό αυτό που συνέβηκε. Σίγουρα έχει καταδείξει αδυναμίες και κενά του γάμου σου, αλλά και δικές σου αδυναμίες, τη δική σου χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση στους τομείς που θα βρείτε μαζί με τον ψυχολόγο σου που ήταν. Θυμώνω με τον άνθρωπο αυτό που είδε ένα νεαρό ζευγάρι με κάποιες αδυναμίες και εκμεταλλεύτηκε με αυτόν τον τρόπο τις αδυναμίες που είχατε προκειμένου να πάρει αυτό που ήθελε να πάρει και μετά να σε αφήσει ξεκρέμαστη χωρίς μια ξεκάθαρη εξήγηση, που μια ξεκάθαρη εξήγηση μπορεί να ήταν ότι έχω αδυναμία ως άνθρωπος, έχω αδυναμία στο γυναικείο φύλο, είδα μια ωραία γυναίκα που μου άρεσε και δεν σεβάστηκα τον άνδρα της, δεν σεβάστηκα το γάμο της, μπήκα στη διαδικασία να σε φλερτάρω χωρίς να θέλω να πάρω οποιαδήποτε ευθύνη στην πορεία και σε χρησιμοποίησα και συγγνώμη για αυτό που έκανα. Ή μετανιώνω για το γεγονός ότι πήγα με τη γυναίκα του υπαλλήλου μου, έκανα λάθος και το σταματώ. Αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά αρνητικά. Έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι έτσι θλιβερά. Έλλειψη σεβασμού προς το ζευγάρι σας, έλλειψη σεβασμού προς την οντότητα του γάμου σας, από τον άνθρωπο αυτό προς εσένα και εσύ έχεις προδώσει το γάμο σου, έχεις προδώσει τη σχέση σου με τον άντρα σου, είχες τους λόγους σου για να το κάνεις, υπήρχαν τα κενά που υπήρχαν, γι' αυτό λέω να κάνετε θεραπεία ζευγαριού. Εύχομαι να το ξεπεράσεις αυτό και να πάρεις το μάθημα του ότι
Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, επιλύουμε αυτό το πρόβλημα και δεν ψάχνουμε άλλες λύσεις αλλού, γιατί άλλες οι λύσεις έχουν και τα παρελκόμενα τους και τα παρεπόμενα τους. Λυπάμαι για την ταλαιπωρία που περνάς, πραγματικά λυπάμαι, ξέρω ότι βασανίζεσαι, το αντιλαμβάνομαι ότι βασανίζεσαι. Να επιμένεις όμως κατά τη γνώμη μου στη ψυχοθεραπεία σου για να βρεις ακριβώς τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να μπει σε αυτή την κατάσταση. Πέρα από την πρόκληση και τον πειρασμό του άλλου ανθρώπου, ο οποίος δεν σεβάστηκε τον άνθρωπο με τον οποίο δουλεύει μαζί, δεν σεβάστηκε την οικογένεια αυτού του ανθρώπου, δεν σεβάστηκε το σπίτι αυτό που το φιλοξένησε και μπήκε ως ένα άλλο αρπακτικό, άρπαξε αυτό που ήθελε να αρπάξει και μετά την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Μου γράφεις ότι μπορεί να μη σου ξανασγράψει, πιστεύεις ότι δεν θα σου ξαναγράψει, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που σου ξαναγράψει, εγώ θέλω να είσαι αρκετά δυνατή ώστε να του το κόψεις και να μην το επιτρέπεις, να μην το επιτρέψεις άλλο να σε χρησιμοποιεί. Έχεις την αγάπη μου. Παρακαλώ στα σχόλια να είμαστε σεβαστικοί προς την κοπέλα, η οποία ταλαιπωρείται και περνά μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή της.